Εδώ ακούστηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου και βέβαια το χαρακτήριζε θετικό και μάλιστα αναφέρθηκε σε κάποιους δείκτες της οικονομίας, της ανεργίας και όλα αυτά που ακούστηκαν εδώ από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί αυτή την προθυμία που επέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα να υλοποιήσει τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συνολικά του μεγάλου κεφαλαίου. Φαίνεται ότι το πρόσημο είναι θετικό και βεβαίως είναι για αυτούς. Είναι για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η διατήρηση και η επέκταση των μνημονιακών αντιλαϊκών νόμων, η εξυπηρέτηση των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών στην περιοχή, η αντιδραστικοποίηση του αστικού πολιτικού συστήματος είναι αυτό που υπηρετήθηκε και από τους προηγούμενους, αυτό που υπηρετείται σήμερα από εσάς, αλλά και αυτό θα υπηρετηθεί και από τους επόμενους που θα έρθουν μετά τις εκλογές. Πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να πείσετε κανέναν με όλον αυτό τον απολογισμό που κάνετε ότι δίθεν η θέση των εργαζομένων έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί. Η θέση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων έχει γίνει χειρότερη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που τη ζει ο λαός μας. Και δεν μπορεί να του πείτε ότι το μαύρο είναι άσπρο. Ένα θέμα είναι αυτό. Η ανεργία. Μία ώρα δουλειάς που έχει σήμερα ο εργαζόμενος θεωρείται εργαζόμενος και όχι άνεργος. Αυτή είναι μια πάλι πραγματικότητα που την ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτοί οι χιλιάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν ορομίσθιο, που δουλεύουν με μερική απασχόληση, που δουλεύουν με τέτοιες ελαστικές μορφές που δεν τους επιτρέπουν να καλύπτουν ούτε τις βασικές ανάγκες που έχουν για την επιβίωσή τους. Αυτό που υλοποιείται συνολικά όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα με την εφαρμογή όλων των μνημονίων και του τρίτου είναι τα ελάχιστα. Ελάχιστη αμοιβή, ελάχιστο εισόδημα, ελάχιστα ασφαλιστικά δικαιώματα, ελάχιστες παροχές παιδείας, υγείας. Σε αυτά τα ελάχιστα θέλετε να διατηρήσετε τον κόσμο και τον λαό. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να επέρεστε για αυτή την πολιτική των ελάχιστων. Για αυτή την πολιτική που κρατά τον κόσμο πολύ χαμηλά, που του λέτε ότι πρέπει ο πύχης να είναι εκεί και όχι να ανεβαίνει. Να ανεβαίνουν οι απαιτήσεις τους για αυτό που δικαιούνται, για τη ζωή που πρέπει να ζήσουν. Αυτά νομοθετήσατε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Και αυτά θέλετε να τα συνταγματοποιήσατε. Να τα συνταγματοποιήσατε. Και αυτή είναι η πρότασή σας που κάνατε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η κατάργηση λοιπόν των δικαιωμάτων που έγιναν μέσα από πολύ σκληρούς αγώνες, με αίμα, είναι και δικό σας έργο. Να θυμηθούμε το θέμα της απεργίας, τα νέα εμπόδια που βάζετε γι' αυτό. Να θυμηθούμε τώρα πρόσφατα την κατάργηση συνολικής διαπραγμάτευσης για τον κατώτερο μισθό. Να θυμηθούμε τον νόμο Κατρούγκαλου που ισοπαίδωσε συντάξεις και ασφαλιστικά δικαιώματα εργαζομένων και συνταξιούχων. Τι πρώτα να θυμηθούμε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί εδώ να επέρεστε για αυτό το έργο που λέτε ότι έκανε η κυβέρνησή σας. Για το σχέδιο νόμου. Ο εισηγητής μας τεκμηρίωσε την θέση μας σε σχέση με το σχέδιο νόμου. Οι ισχυρισμοί σας ότι δεν μπορεί να σπάσει το απόστημα, στηρίζονται αφενός μεν στη συνολική λειτουργία αυτού του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος και αφετέρου στο σύστημα χορήγησης αδειών που παρά τις όποιες βελτιώσεις, η στήριξη στο ιδιωτικοποιημένο σύστημα αποτελεί, όπως είπαμε και στην πρώτη ομιλία του εισηγητή μας, την αντικειμενική βάση της αδιαφάνειας, της διαφθοράς, αυτής της σύψης που κυριαρχεί σε αυτό το μηχανισμό. Στη θέση μας ότι το σύστημα αυτό πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσιο, ώστε να εξασφαλίσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για αδιάβλητες διαδικασίες, για ασφαλή οδήγηση παραπέρα, έτσι ώστε να μειωθούν τα τροχαία, τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα, την έχετε απορρίψει. Η κατάσταση με αυτές τις ρυθμίσεις δεν θα αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Απορρίψατε τη θέση μας και η ρύθμιση αυτή που φαίνεται
είναι στην ίδια κατεύθυνση της διαιώνησης αυτού του προβλήματος. Είναι γνωστό ότι στις Επιτροπές Οδικής Ασφάλειας έχουν γίνει πάμπολες συζητήσεις για τις αιτίες των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων. Τα στοιχεία για τους θανάτους και τους τραυματίες είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας του προβλήματος που όντως χρήζει μέτρο. Η κυκλοφορική αγωγή για την οδική ασφάλεια είναι όρος, προϋπόθεση, ώστε η οδική συμπεριφορά να αλλάζει και να συμβάλλει στο μέρος που της αναλογεί στην οδική ασφάλεια. Η ένταξη της κυκλοφοριακής αγωγής στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να προετοιμάσει υποψήφιους οδηγούς με βελτιωμένη οδική συμπεριφορά και να μειώνει τα ατυχήματα, να αυξήσει την οδική ασφάλεια. Έστω και σε αυτό το σύστημα εξέτασης υποψήφιων οδηγών, με το οποίο εκφράζουμε την αντίθεσή μας, λέμε ότι δεν μπορεί να λύσει το θέμα. Επιμένουμε λοιπόν σε αυτό το σύστημα που εμείς προτείνουμε στο δημόσιο σύστημα για την χορήγηση αδειών οδήγησης. Οι αιτίες των δυστυχημάτων, βέβαια, των ατυχημάτων, είναι και άλλες. Είναι ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο, το οποίο έχει βελτίωση, όμως έχει σημαντικά προβλήματα κακοτεχνιών, έλλειψη επισκευών, με συνέπεια στην οδική ασφάλεια και με τα πολλά ατυχήματα που βλέπουμε καθημερινά. Άλλη αιτία, η οποία δεν αναδεικνύεται από κανέναν άλλον, εκτός από το ΚΚΕ, είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί με τη μεγάλη εντατικοποίηση της δουλειάς τους και με τις ατέλειωτες ώρες οδήγησης. Αυτά είναι ζητήματα που δεν αγγίζονται ούτε με τον κώδικα, όταν συνηθιόταν αυτό το νομοσχέδιο ή την τροποποίησή του, αλλά ούτε και σήμερα. Θεωρούμε λοιπόν προφανή την αναγκαιότητα των αλλαγών στο σύστημα, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, η ορθή εκτέλεση του εξεταστικού έργου και η συμβολή της στην οδική ασφάλεια. Όμως, οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και αυτό ενισχύει την αδιαφάνεια. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Είναι γνωστό ότι οι περιφέρειες έχουν μειωμένο προσωπικό κατά 50%. 40% λένε βέβαια, αλλά είναι σε αυτά τα πλαίσια. Εσείς λέτε ότι αυτοί οι εξεταστές που φεύγουν από την ώρα από τις υπηρεσίες τους, που αδειάζει η υπηρεσία τους, μένει πίσω έτσι κι αλλιώς ένα πολύ μεγάλο έργο που πρέπει να προσφέρουν στους πολίτες. Όμως εσείς δεν το αντιμετωπίζετε αυτό. Δεν στελεχώνετε τις υπηρεσίες αυτές που είναι στο μηχανισμό οδήγησης με το αντίστοιχο προσωπικό, με τα ανάλογα προσόντα, έτσι ώστε πράγματι να αντιμετωπιστεί έστω και σε αυτό το σύστημα αυτό που λέμε η διαφάνεια. Το Υπουργείο Μεταφορών, είπαμε στην Επιτροπή, ότι έδειξε μια ακατανόητη στάση την προηγούμενη περίοδο, προκάλεσε την αποχή των εξεταστών, άφησε απλήρωτους τους εξεταστές για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει σοβαρές επιπτώσεις στους εκπαιδευτές, σχολές οδηγών, στους αυτοασχολούμενους. Προτείναμε στις Επιτροπές να πάρετε μέτρα για παράταση όλων αυτών των υποχρεώσεων που έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία, το ΦΠΑ κτλ. Να διευκολυνθούν όλοι αυτοί οι αυτοαπασχολούμενοι. Θα μπορούσε το Υπουργείο, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, να κάνει αποδεκτά αυτά τα αιτήματα των αυτοαπασχολουμένων, των σχολών οδηγών και να μπορεί να διευκολυνθούν, γιατί είναι γνωστό ότι ήταν πολύμινη η αποχή και έσοδα δεν υπήρχαν όλη αυτή τη διάρκεια που ήταν εκτός της απασχόλησής τους οι εκπαιδευτές. Το σχέδιο νόμου με τα άρθρα 4 και 10 υποχρεώνει τα εκπαιδευτικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών να διαθέτει υποχρεωτικά διαδικτυακή σύνδεση με το κέντρο ελέγχου του Υπουργείου και μέσα στο όχημα να τοποθετείται κάμερα με μικρόφωνο. Όμως τα έξοδα αυτά θα τα βάλουν οι ίδιοι εκπαιδευτές. Δεν καλύπτεται από το Υπουργείο. Δεν υπάρχει δηλαδή ρύθμιση όπου να επιχορηγείται η σχολή οδηγών για να μπορεί να μετατρέψει τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί και να κάνει τη διασύνδεση και να βάλει και τις κάμερες. Είναι μεγάλο το κόστος και βεβαίως η κυβέρνηση το φορτώνει
και αυτό στους επαγγελματίες των σχολών οδηγών. Πρέπει να πούμε ότι για την ανανέωση της άδειας οδήγησης των 74χρονων είπαμε πολλά. Λέει ο κύριος Υπουργός ότι δεν είναι έτοιμο το δημόσιο σύστημα να μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος πολλών 74χρονων που απαιτείται η ανανέωση του διπλώματός τους. Συμφωνούμε βέβαια ότι δεν μπορεί να υπάρχει επαγγελματίας 74 χρονών. Συμφωνούμε ότι οι επαγγελματίες οδηγοί αυτοί θα πρέπει να έχουν όριο ηλικίας πολύ μικρότερο από ό,τι έχουν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί δεν μπορεί κανείς να έχει τα ίδια τα ανακλαστικά και να οδηγεί τόσες ώρες. Άρα λοιπόν αυτό που ήταν παλιότερα βαρέα στα 58 η οδηγή, εμείς αυτό λέμε ότι πρέπει να επανέλθει, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει επαγγελματίας 74 ετών. Όμως έχει γιοταχή. Δεν έχει ξεχάσει, όπως είπαμε, να οδηγεί. Θεωρούμε ότι αυτές οι προτάσεις που υπόθηκαν από όλους, κύριε Υπουργέ, πρέπει να τις δείτε. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείτε αυτόν τον κόσμο που, αν θέλετε, η επανεξέτασή του σε μια τέτοια ηλικία, σε όλο αυτό το πλαίσιο, είναι και μια πολύ δύσκολη υπόθεση για αυτούς που είναι σε αυτό το όριο της ηλικίας. Είναι δύσκολη. Πολύ πιο δύσκολη από αυτό που λέμε, που να πάνε στα νοσοκομεία, να βρουν τέλος πάντων τα πιστοποιητικά εκείνα που να πιστοποιούν ότι είναι ικανοί, ότι έχουν τα ανακλαστικά, δεν έχουν Αλτσχάιμερ, δεν έχουν άλλα προβλήματα και μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν. Αλλιώς λέμε ότι τους βάζετε σε μία περιπέτεια και να ξέρετε ότι απέναντί σας θα στραφούν όλες αυτές οι ηλικίες για αυτή τη ρύθμιση που περνάτε σήμερα. Εμείς επιμένουμε ακόμη ότι μπορείτε αυτό να το βγάλετε σήμερα από το άρθρο και να το επαναφέρετε με αυτή τη ρύθμιση που λέμε, διασφαλίζοντας ότι πέρα από τα δημόσια νοσοκομεία θα μπορεί και οι άλλες δομές, το ΜΗ, παιδί και τα λοιπά που είναι, να μπορούν να δίνουν πιστοποιητικά αντίστοιχα οι γιατροί που με τις αντίστοιχες ειδικότητες. Επίσης, τελειώνοντας, θέλω να πω για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Ή μάλλον πριν τις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ. Στο άρθρο 2, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών μετατρέπονται σε αξιολογητές. Αυτό είναι καθαρό, μέσα από το σχέδιο νόμου. Τους εξεταστές τους πάτε σε άλλες περιφέρειες. Αυτούς που δημιουργείται ένα σώμα με 350 και οι υπόλοιποι πάνε σε άλλες περιφέρειες για άλλα καθήκοντα. Όμως με αυτό το σώμα αυτό που είπαμε και προηγουμένως, θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Είναι στις περιφέρειες. Θα παρέχουν το έργο τους αποκλειστικά στο ωράριό τους αυτοί. Θα φεύγουν από τις υπηρεσίες τις 12 η ώρα όπως είπατε, ή ξέρω εγώ και το πρωί, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες της εξέτασης. Αυτό δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τις υπηρεσίες. Εντάξει. Πάντως υπάρχουν άλλες απόψεις και της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων, ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα και ότι απαιτείται σήμερα να προσληφθούν και άλλοι εργαζόμενοι, γιατί έχουν πολλές ελλείψεις και σε αυτό το τομέα. Επίσης, με το άρθρο 5 καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις μετάδοσης καταγραφής οι τεχνικές προδιαγραφές των οπτικοακουστικών μέσων. Είναι γνωστό, τώρα πήραμε ένα mail από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το πήρατε και εσείς, φαντάζομαι. Ένα υπόμνημά τους που διαφωνούν με αυτό το άρθρο, ενώ ότι δεν μπορεί να ισχύσει, για παράδειγμα, το οπτικοακουστικό υλικό στην θεωρητική εξέταση. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, αυτό λέει η Επιτροπή Προστασίας, και έχει και μια σειρά άλλες επιφυλάξεις για άλλες παραγράφους του άρθρου και του 8 και του 5 και όσων βέβαια αναφέρονται στα οπτικοακουστικά μέσα τα οποία βάζονται σε λειτουργία. Τώρα για την τροπολογία με τα σχέδια βόσκησης, είπε ο εισηγητής μας, διαφωνούμε ριζικά. Αυτό χαρατσώνει ακόμα περισσότερο τους κτηνοτρόφους και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση κακώς το φέρνει, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που έτσι κι αλλιώς ή
κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί μεγάλες συνέπειες και από την ΚΑΠΟ που συμπόθηκε, αλλά και από την ασίδωτη δράση των εμποροβιομηχάνων, όπου είχε σαν αποτέλεσμα η τιμή του πρόβειου γάλακτος να πέσει κάτω από τα 80 λεπτά, ίσως και στα 70. Άρα λοιπόν το ότι θα καλούνται τώρα να έχουν και το τέλος χρήσης των βοσκότοπων είναι ένα ακόμη χαράτσι που δεν μπορούν να το σηκώσουν. Όσον αφορά την τροπολογία για τους φόθσα, έχουμε διαφωνήσει ριζικά και με το σχέδιο νόμου, διαφωνούμε και με την τροπολογία που έρχεται τέλος πάντων να εξειδικεύσει ορισμένες πλευρές του. Για την τροπολογία που αφορά την αρχή πολιτικής προστασίας για θέματα οικονομικής διαχείρισης, όπως αναφέρεται, ψηφίζουμε κατά. Γιατί πέρα εκτός των άλλων ζητημάτων, κύριε Υπουργέ, έχετε αυτό το θέμα του επαγγελματικού ταμείου, που εμείς διαφωνούμε ριζικά. Είναι ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Είναι κάτι που δεν ωφελεί τους εργαζόμενους. Βέβαια, είναι μια πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύσει τα επαγγελματικά ταμεία. Αυτό κάνατε και στο φάρμακο, με αποτέλεσμα οι φαρμακοϊπάλληλοι να δουν τις αποδοχές, τις συντάξιμες ή το εφάπαξ κατά 50 με 60% κάτω. Και αυτό γίνεται βέβαια και με το επαγγελματικό ταμείο που μπαίνει μπροστά σήμερα. Μιλάτε, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ μπαίνει μπροστά να κάνει εθνικό επαγγελματικό ταμείο, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να πληρώνει και να μην ξέρει ποτέ τι θα πάρει πίσω. Και βέβαια όλο αυτό το σύστημα να ενισχύει την ιδιωτική ασφάλιση και να καταργούνται κοινωνικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Διαφωνούμε λοιπόν με αυτή την τροπολογία και διαφωνούμε και με την τελευταία τροπολογία, τη 1967 του 1955, που έχει ένα θέμα για την ανάπλαση που λέτε, την χρηματοδότηση. Εμείς διαφωνούμε με αυτό. Και βέβαια και το άλλο για τα ρημουλκά και τα λοιπά είναι ένα θέμα που προφανώς δεν το ξέρουμε, το λέμε έτσι καθαρά, αλλά ωστόσο έρχεται τώρα τελευταία στιγμή και δεν μπορούμε και να έχουμε μια ενημέρωση πράγματι τι θέμα έρχεται να λύσει αυτό. Καταρχήν και υπήρχε και μια δυσκολία από εσάς να το δείτε. Τι είναι αυτό? Φαντάζομαι το φέρνω στις υπηρεσίες, είναι κάποιο αίτημα. Όμως τι έχετε να αντιμετωπίσει, τι έχετε να λύσει? Ούτε αυτό. Δεν πήραμε δηλαδή, πώς το λένε, επιχειρήματα από εσάς για την αναγκαιότητα να ψηφίσουμε αυτό το πρώτο μέρος. Με όλα αυτά, επιμένουμε στην θέση μας για παρόν στο σχέδιο νόμου και θα πούμε για τα άρθρα ένα-ένα ο εισηγητής μας.